Καλό μεσημέρι, Βολίβια, σε εσένα και στους ακροατές που μας ακούν. Ένα παιχνίδι, θα έλεγα, με αρκετά κίνητρα και για την Ανόρθωση και για την Ομόνια, αυτό που θα διεξαχθεί αύριο στο Γασιμπή. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από απώλειες, θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες. Έτσι κι αλλιώς ο στόχος της τέταρτης θέσης δεν μπορεί να διαγραφεί από τώρα για καμιά ομάδα. Πώς αντιμετωπίζετε εσείς το αυριανό παιχνίδι? Αν τους και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη για τους δικούς τους λόγους, όπως δείξαμε μέχρι τώρα, και αυτό έχουμε αντοπιό σκοπό, θα αγωνιζόμαστε απέναντι σε όλες τις ομάδες με το ίδιο πάθος και θέληση για την νίκη. Οφείλουμε, νομίζω, και στο μόνο μας μια εκτός έδρας νίκη σε ντέρπι και στο πρωτάθλημα, και αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και απέναντι στην Ομόνια. Γνωρίζουμε πως το έργο μας δεν θα είναι εύκολο, καθώς ο αντίπαλος μας παρέμβει αυτού για την έξοδο στην Ευρώπη και θέλει πολύ να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, εμείς βλέπουμε τη δική μας ομάδα, όπου ο προμονητής μας μαζί με τους συνεργάτες του έχουν δουλέψει όλες αυτές τις μέρες, τις όποιες αγωνιστικές αδυναμίες ίσως αναγνώρισαν πως υπάρχουν ή ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πανέτοιμη και πάνω από το βασιλείο και να μπορέσει να φύγει με τους τρεις βαθμούς. Αγωνιστικά, πώς είναι η ομάδα εν ώψη του αυριανού αγώνα? Ολοκληρώθηκε σήμερα η προετοιμασία με πρωινή προπόνηση. Ο Καρλίδος προπονήθηκε κανονικά. Κάποιο πρόβλημα ενόχληση τον ένιωσε ο Αγιελάρ, τον αφήνει εκτός πλάνων. Ακολούθησε ασκήσεις στο γυμναστήριο σήμερα ο Ισπανός ποδοσφαιριστής, ενώ από ίωση ταλαιπωρείται και ο Γιώργος Οικονομίδης. Ο Φίλος Γυριακού έκανε ατομικό, ακολούθησε το ατομικό πρόγραμμα. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές μαζί του Γαλλίου Θαλάκη Ωρέρο είναι στην διαθέση του Ρονίδε. Αναφίβολα, πέραν από το αγωνιστικό και τις υποχρεώσεις της Ανόρθωσης, βεβαίως είναι και μέσα στο κύπελλο, αρχίζει και η μεταγραφολογία. Μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο γύρω από αυτό το θέμα? Είναι το διάφορες σκέψεις από τον προπονητή και τον πρόεδρο. Είναι σε συνεχείς επαφές οι δυο τους και μέσα από τις προπονήσεις αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή η σκέψη είναι προσιλωμένη μονάχα στο αυριανό παιχνίδι με την Ομόνια. Σίγουρα αν προκύψει το οτιδήποτε θα ενημερωθούμε. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, αυτή τη στιγμή η σκέψη είναι στα αγωνιστική παρουσία της ομάδας. Εκεί επικεντρώνονται όλα τα βλέμματα και οι σκέψεις και σιγά σιγά όταν θα έρθει και η ώρα των υπολείπων και θα μπορούμε να πούμε και εμείς περισσότερα με την σειρά μας θα το πράξουμε. Ωραία, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από τον Σαββατόν Πυλακούτα. Πάμε τώρα να πούμε τους διαιτητές της δεύτερης αγωνιστικής, αρχίζοντας από τα αυριανά παιχνίδια στις 4 Απόλλων ΑΕΚ.